Αντώνη, ο μόνος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαι ο μόνος που κάνει λατέρνα λατέρνα. Για να τυπωθεί ένας κύλινδρος σε μια λατέρνα χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ενέργειες πρωτίστως. Πρώτα πρέπει να περάσουμε ένα ρολόι. Ρολόι το λέμε, ένα ειδικό χαρτονίγιο εξάρτημα που μπαίνει επάνω στη βάση της μανιβέλας, στερεώνεται για να μας δίνει τους χρόνους. Πάντα ο χρόνος, ε. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Χωρίς χρόνο δεν κάνουμε τίποτα. Και ακολουθώντας τις νότες που μας δίνει η παρτιτούρα, αντικατοπτρίζουμε το χρόνο του έντυπου στο ρολόι. Γυρίζουμε, ας πούμε. Αυτό θα πάει από το 7. 7 θα πάει στο 7,5. Γιατί είναι τρίλια. 7,5. Κάνεις την άρυφη. Ναι. Από το 7,5 θα πάει στο 8,5 μετά C. Μετά 1,5 λα, 8,5 C. Και θα προχωρήσει να πάει, θα συνεχίσει τρίλια, μέχρι, ας πούμε, το 5,5 εδώ πέρα. Κάθε νότα που πηγαίνουμε πατάμε και το αντίστοιχο πλήκτρο, το οποίο πλήκτρο αφήνει ένα σημαδάκι πάνω στον κύλινδρο. Ένα τσίπημα, μικρό ένα κέντημα, όπως είναι εδώ πέρα αυτά τα δύο σημαδάκια. Σιγά σιγά λοιπόν γεμίζει ο κύλινδρος με σημάδια μέσα και περίπου φτάνει τις 9.800 με 9.000 σημαδάκια. Αφού λοιπόν βάλουμε όλους τους σκοπούς και τα 9 τραγούδια και τα μπάσα τους και τα στολίδια και τα κουδουνάκια και όλα αυτά που χρειάζεται για να είναι πλήρης η λατέρνα στο φέξιμό της, μετά αρχίζουμε σιγά σιγά να καρφώνουμε. Το οποίο είναι μια πιο απλή φυσικά διαδικασία από το τύπωμα. Απλά έχει πιο πολύ φασαρία γιατί πρέπει τα καρφάκια αυτά είναι τριών μεγεθών, κόβονται σε κατάλληλα μεγέθη ένα-ένα. Ένα-ένα κόβονται σε κατάλληλα μεγέθη. Και σπρώχνει εδώ την νότα, ε. Ναι, από εδώ πέρα γυρίζει, χτυπάει και κάπως έτσι. Αυτό το έκλειο Παναγιά μου. Είναι του... Έχει περάσει 100 χρόνια, είναι του 1902 αυτή η λατέρνα. Εκεί πέρα. Αυτή πρώτα αγόρασες. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη. Αυτή εδώ. Αυτή είναι εδώ, ερωτεύτηκα τη φωνή της. Δεν έπαιζε καλά όταν την είχα πάρει, αλλά είχε ήταν η φωνή της που έπαιζε στην Ερμού και ακούγότανε μέχρι πάνω το Σύνταγμα. Εσένα ποιος ήταν ο δασκαλός? Εγώ είχα δύο δασκάλους σπουδαίους. Τους δύο μοναδικούς παλιούς που υπήρξαν και οι οποίοι έδειξαν ο καθένας μόνο σε έναν άνθρωπο. Και αυτό έχω την τύχη γιατί μην είμαι ο μαθητής τους. Ήταν ο Τζούλιος ο Αρμάος. Ο γιος του Νίκου Αρμάου, του Σταμπαδόρου ονομαστού. Του Μπετόβεν. Του Μπετόβεν, του μαθαίνουμε τον Μπετόβεν. Και μετά ο Αρμός, αυτός ο Τζούλιος, δυστυχώς πέθανε. Γύρω στο 1995 το Φεβρουάριο. Και συνέχισα μετά την εκπαίδευση και τη μάση των τραγουδίων που είχε μείνει το μόνο κενό σημείο. Στις Σέρες πάνω, που υπήρχε άλλος ένας ηλικιωμένος αρκετά τότε το πάλι. Είχα ψάξει και αυτό. Ναι, ο Τάσος ο Τζιόνης. Αυτός έζησε μέχρι από 2 χρόνια περίπου. Εκτός από τη μνήμη. Σήμερα εκτός από τη μνήμη. Σήμερα η μνήμη έχει μείνει ουσιαστικά. Δεν έχει κάτι. Εγώ φτιάχνω πολύ λίγα πράγματα, δεν υπάρχει. Εντάξει, το κοινό έχει πάρει. Πιο πολλοί έχουν αυτοί που επισκευάζουν, που έχουν τις παλιές λατένες και που μένει. Μερικές λατένες πότε από ό,τι φτιάχνουμε. Στη θέση όταν για να φεύγει, ναι, ναι. Φεύγει, μαλακώνει και φεύγει πιο εύκολα. Και η ψυχή ελευθερώνεται. Έτσι. Μα πάντως η αλήθεια είναι ότι για να γίνει αυτό το όργανο πρέπει να είσαι μαζί, όχι μία ιδιότητα για να το κάνεις από τα ρήματα το τέλος. Πρέπει να είσαι μαζί ξυλουργός, πρέπει να είσαι μαζί σιδεράς, πρέπει να είσαι μαζί λουστραδόρος για να το κάνεις εσωτερικά και εσωτερικά για να ρυθμίσουν βάψιμο. Πρέπει να είσαι μουσικός, πρέπει να είσαι χορτιστής. Όλα πρέπει να τα κάνεις. Αυτό είναι το θέμα. Έχει πάρα πολλά πράγματα και όλες οι ιδιότητες είναι συγκεντρωμένες σε ένα πράγμα. Γι' αυτό και δεν βαριέσαι ποτέ να το φτιάξεις όμως. Αυτό είναι το καλό.
μέλλον. Το μέλλον είσαι εσύ. Το μέλλον είμαστε εμείς εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όσο το συνεχίζουμε και ψέματα συνεχίζουμε για πολλά χρόνια ακόμα. Όσο μας δίνει δηλαδή ο Θεός, όσο μπορούμε. Μένα στα μάτια σου βλέπω την αγάπη σου για το Θεό. Ναι, η λατρεία είναι η αδυναμία μου, η ζωή μου είναι η λατρεία.